Μπλόκο από το λιμεναρχείο της Πάτρας σε φορτηγό που μετέφερε παράνομα μετανάστες. Συνολικά εντοπίστηκαν 23 μετανάστες οι οποίοι ήταν κρυμμένοι ανάμεσα στα εμφιαλωμένα νερά του φορτηγού που θα ταξίδευε στην Ιταλία μέσω του λιμανιού της Πάτρας. Χθες το απόγευμα προβήκαμε στη σύλληψη 23 αλλοδαπών οι οποίοι στερούνταν ταξιδικών εγγράφων. Οι αλλοδαποί αυτοί εντοπίστηκαν σε φορτηγό όχημα ψυγείο, το οποίο μετέφερε εμφιαλωμένα νερά μέσα σε ειδική κρύπτη που είχαν δημιουργήσει και είχαν ως σκοπό να ταξιδέψουν για την Ιταλία με πλοίο της γραμμής. Οι λιμενικοί στον έλεγχο που πραγματοποίησαν στους χώρους του φορτηγού εντόπισαν μέσα σε ειδική κρύπτη κρυμμένους τους μετανάστες. Ο οδηγός από τη Βουλγαρία συνελήφθη και οδηγήθηκε ενώπιον της δικαιοσύνης. Το σκάνερ βοήθησε στον εντοπισμό, Όχι. Εδώ τα στελέχη τα οποία διενεργούν ελέγχους σε συνεργασία βέβαια με τους security του οργανισμού Λιμένα Πάτρας, έχουν εξειδικευτεί στο να μπορούν να εντοπίζουν με άλλες μεθόδους άτομα τα οποία βρίσκονται σε κρύπτη. Εδώ υπάρχει μια εμπειρία στα στελέχη αυτά, τα οποία έχουν την ικανότητα να εντοπίζουν αλλοδαπούς οι οποίοι είναι κρυμμένοι επιμελώς σε φορτικά οχήματα. Την ίδια ώρα το μεταναστευτικό στην Πάτρα φουντώνει και πάλι με τον αριθμό των μεταναστών να αυξάνεται καθημερινά. Γενικά η εικόνα που έχουμε είναι ότι υπάρχει μια αυξητική τάση πίεσης αλλοδαπών που προσπαθούν να ταξιδέψουν για το εξωτερικό, οι οποίοι στερούνται τα εξωτερικά έγγραφα. Θα δούμε εδώ καθημερινά ότι δεχόμαστε μια πίεση στην εξωτερική περίφραξη του Λιμένα από άτομα που προσπαθούν με διάφορους τρόπους να εισέλθουν μέσα σε φορτηγά οχήματα προκειμένου να ταξιδέψουν έξω. Στο ίδιο εργοθεατές λοιπόν με τους μετανάστες να βρίσκονται εντός και εκτός της περίφραξης του νέου λιμανιού και να περιμένουν μέχρι να καταφέρουν να βρουν την ευκαιρία να τρυπώσουν σε κάποιο φορτηγό για να περάσουν παράνομα προς την Ιταλία. Στατιστικά φαίνεται ότι οι συλλήψεις αυτών των ανθρώπων έχει αυξηθεί. Αξίζει να σημειωθεί ότι το Σεπτέμβριο είχαμε περίπου 60 συλλήψεις, τον Οκτώβριο πήγαμε στις 90 και τον Νοέμβριο ξεπεράσαμε τους 220 συλλήψεις. Ανεβαίνει ο αριθμός των μεταναστών που επιχειρούν και πάλι μέσω του λιμανιού της Πάτρας να φύγουν προς την Ιταλία. Ναι, αυτή τη στιγμή το λιμάνι της Πάτρας και το λιμάνι της Ιγουμενίτσας δέχονται τη μεγαλύτερη πίεση αλλοδαπών. Έτσι. Εμείς καταβάλουμε κάθε δυνατή προσπάθεια εδώ, τα στελέχη τα δικά μας, νύχτα μέρα. Μας ενδιαφέρει η ασφάλεια αυτών των ανθρώπων, γιατί μην ξεχνάμε ότι η προσπάθεια αυτή ελοχεύει πάντα τον κίνδυνο πρόκληση ατυχήματος. Προσπαθούμε οι άνθρωποι αυτοί να τους παρέχουμε όσο μπορούμε περισσότερη ασφάλεια για να μην έχουν και κάποιο ατύχημα. Και οι δικοί μας οι συνάδελφοι το ίδιο λαμβάνουν μέτρα προστασίας. Έτσι, με γνώμονα αυτή τη διαδικασία, προσπαθούμε όσο μπορούμε να αποτρέπουμε παράνομες πράξεις στο λιμάνι μας.